που πιέζεται ο κόσμος πολύ οικονομικά, έρθε και αυτό. Καλημέρα, καλή δουλειά, Γιάννη Παζούρε. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε τα αθλητικά. Ο Παντελής Παντελή θα μας πει για την βαριά ήττα της Ομόνιας. Πολίτης 107.6. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Με τον Παντελή Παντελή σήμερα. Παντελή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι έγινε, τι συμβαίνει με την Ομόνοια φέτος? Εντάξει, ευθύνες νομίζω μπορούν να θέσουν παντού. Χθες είδαμε μια αποκαρδιωτική Ομόνοια. Ουσιαστικά ήταν σαν να μην κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό της, τον Αποέλ, που ούτε και αυτός έθελξε με την απόδοσή του, αλλά κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την απόδοση της Ομόνοιας. Όπως είπα, το Αποέλ παραμένει στο κυνήγι της κορυφής μετά από αυτή την νίκη. Πανηγύρισε με θριαμβευτικό τρόπο στο πρωτάθλημα. Η Ομόνοια δέχτηκε την έκτη φετινή της ήττα, όμως με την όλη παρουσία της απογοήτευσε. Οι πράσινοι από το 24ο λεπτό έπαιζαν και με παίχτη λιγότερο μετά από την αποβολή του Λαγκ. Όμως μέχρι και εκείνο το σημείο είχα μια, μπορούμε να το πούμε, okay παρουσία, αλλά στη συνέχεια μετά και την αποβολή είχα μια κάκιστη παρουσία. Ο προπονητής της έκανε κάποια, μπορούμε να τα πούμε, πειράματα με 4 αλλαγές στην ενδεκάδα και οι παίχτες έμοιαζαν λες και δεν ήξερα σε ποιον αγώνα έπαιζα. Είχαν έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να μην προετοιμάστηκαν κατάλληλα ψυχολογικά για αυτόν τον αγώνα. Στο άλλο παιχνίδι, την πρώτη της νίκη σε ντέρπι πανηγύρισε η Ανόρθωση, που πέρασε με το στενό αλλά υπερπολίτιμο 1-0 από το Τσίριο απέναντι στην ΑΕΣ. Και έτσι έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί και πήρε ένα διπλό που έφερε πολύ καχαμόγελα στην κυρία, έτσι χρειάζονταν αυτή την νίκη. Η ΑΕΛ δέχτηκε την τρίτη διαδοχική της ήττα, είχαν προηγηθεί ήττες από Βάφο και ΑΕΚ και αυτή καλείται να σηκώσει κεφάλι εν ώψη της συνέχεια. Σήμερα έχουμε τον ντέρπι κορυφής ανάμεσα σε Πάφο και Άρη στις 7. Όταν άρχισε ο φετινός μαραθώνιος, νομίζω δεν πίστευαν πολύ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα ήταν στις δύο πρώτες θέσεις να αγωνίζονται για το πρωτάθλημα. Οι δύο αυτές ομάδες έδειξαν από πέρσι όμως γιατί είναι ικανές. Και σήμερα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ελαφρά Ταξιαρχία θα προσπαθήσει για πρώτη φορά φέτος να υποχρεώσει την ομάδα του Χένινγκ Περσέιτα και να πλησιάσει στο πλήν 1 από την κορυφή. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι σήμερα για τα κάτω στρώματα. Ο Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα δεν διανύουν και την καλύτερη τους περίοδο και ελπίζουν πως η επανόδο στη δράση μετά από τη διακοπή θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο για την αντεπίθεση που ψάχνουν για να πάρουν ανάσες. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σήμερα στο Γασίπι στις 7 και θέλουν και αυτές να βάλουν με τη σειρά τους τέλος σε αρνητικά σέργη. Πάμε στο Μουντιάλ, όπου η Ιαπωνία υπέστη τα σοκ από την Κωνσταρίκα με 1-0. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου έβαλε φρένο στην Ισπανία η Γερμανία μετά το 1-1. Και έτσι θα έχουμε ένα θρύλε στην τελευταία αγωνιστική για αυτό το όμιλο, όλα θα κρυθούν. Τον άλλο όμιλο, η Κροατία, εάν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις τα 2 λεπτά, μετά το 20 λεπτό τίμησε τη δευτεραθλήτρια κόσμου που γνωρίσαμε πριν 4 χρόνια, κέρδισε με 4-1 τον Καναδά. Και είχαμε ακόμη μια έκπληξη, το Μαρόκο κέρδισε το Βέλγιο με 2-0, έτσι πήρε φωτιά και αυτός ο όμιλος. Έτσι βλέπουμε ένα συναρπαστικό μουντιάλ φέτος με τις εκπλήξεις. Σήμερα έχουμε τους αγώνες Καμερού-Σερβία στις 12, Νότιος Κορέα-Γκάνα στις 3, Βραζιλία-Ελβετία στις 6 και Πορτογαλία-Ουρουγουάη στις 9. Και να κλείσουμε με τον τζούτο, όπου χθες είχαμε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνει το Κυπριακό τζούτο να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά από το 2004. Το Σάββατο με 3 Κύπριους τζουντόκα να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στο Asian Open 2022. Πρόκειται για ένα προ-Ολυμπιακό τουρνουά στο οποίο οι νικητές λαμβάνουν αρκετούς βαθμούς για την Ολυμπιακή κατάταξη. Κατακτήσαμε 3 μετάλλια. Τα χρυσά μετάλλια κατακτήσαν ο Πέτρος Χριστοδουλίδης στα 60 κιλά, ο Γιώργος Μπαλατσισβίλη στα 66 κιλά και η Σοφία Σβεστά στα 52 κιλά. Αυτά είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Παντελή. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο θέματα πριν σας καλημερίσω. Το πρώτο είναι ότι στις 10 το πρωί, σε μία ώρα από τώρα, συνέρχεται η Ιερά Σύνοδο.